Μετά από μια πολύχρονη προσπάθεια, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας κατάφεραν να είναι καθόλου έτοιμες για τη λειτουργία φέτος του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Η χρηματοδότηση, όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργυρής Παντακάκης, είναι εξασφαλισμένη, όπως επίσης και εξασφαλισμένη είναι η στήριξη της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το Φαλακρό, χειμερινός προορισμός αλλά και προορισμός τεσσάρων εποχών. Θέλουμε να κάνουμε την επανατοποθέτηση του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού στο τουριστικό χάρτη, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο μέσα από μια προσπάθεια η οποία έχει ολοκληρωθεί και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το ξεκίνημα θα έχει πολύ σημαντικά και θεαματικά αποτελέσματα, γιατί όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό γεγονός 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου, το οποίο θα είναι και το ξεκίνημα της νέας περιόδου γενικότερα για το χιονοδρομικό. Έχουμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Η υποστήριξη του Περιφερειάρχη του κύριου Μέτριου είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και γενικότερα η αποδοχή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στην περιφέρειά μας, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και να συμβάλλει τα μέγιστα. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας υπογράμμισε πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο από θεσμικής, νομικής και οργανωτικής πλευράς για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού, η έναρξη της οποίας θα γίνει πανηγυρικά στις 16 Δεκεμβρίου. Το Grand Opening του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θέλει να περάσει το μήνυμα προς το τουριστικό κοινό, το κοινό που αγαπάει το βουνό, το χιόνι, τη χιονοδρομία, αλλά και γενικά τις ορειβατικές διαδρομές και δραστηριότητες, ότι το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού είναι εδώ και είναι διαθέσιμο. Είναι μια ένδειξη ότι αλλάζει κάτι πολύ σημαντικά στο χιονοδρομικό κέντρο και είναι μια αφετηρία μιας καινούριας περίοδου λειτουργίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλά βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά καλό δρόμο, έχοντας αποκτήσει τη θεσμοθετημένη λειτουργία με το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο έχουμε πει και άλλη φορά ότι το κατέχουμε, και με διαδικασίες πολύ καλύτερες από τις προηγούμενες φορές. Θα δούμε ένα χιονοδρομικό κέντρο που θα δουλεύει πολύ καλύτερα. Ελπίζουμε να υπάρχει και το χιόνι αρκετό ώστε να αναδείξει τις δυνατότητες που υπάρχουν.